Πώς είδατε το σημερινό μάτς? Κοιτάξτε, στο σημερινό παιχνίδι για μένα θεωρώ ότι αδικεί την ομάδα. Φέραμε 3-3 με δύο πέναλτι, τα οποία για μένα δεν ήταν πέναλτι. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, σκληρές μονομαχίες. Θεωρώ ότι τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής του Νικηφόρου έπρεπε να έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Δεν πήρε κανένας κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω, μας αντιμετωπίζουν σε όποιο γήπεδο πηγαίνουμε. Έχουμε πάρα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Δεν υπάρχει προστασία των παικτών. Είναι γάμα κατηγορία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε σε αυτή την κατηγορία να παίζετε ποδόσφαιρο. Εγώ σε όσα γήπεδα πάω τώρα συναντάω ομάδες οι οποίες παίζουν πολύ δυνατά και αν προηγηθούν μετά δεν ξαναπαίζετε ποδόσφαιρο. Πέφτουν κάτω οι παίχτες, οι προπονητές τους λένε πέστε κάτω, πέφτουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο, κάνουν κολοτούμπες και ξαναμπαίνουν πάλι μέσα. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα της γάμα κατηγορίας. Εγώ έχω μια ομάδα και προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου να φτιάξουμε μια ομάδα, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να το ευχαριστιόμαστε πάνω απ' όλα εμείς και στο τέλος να κάνουμε απολογισμό να δούμε τι γίνεται. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι μας αδικεί η βαθμολογική θέση, μας αδικεί. Σήμερα περίμενα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν τους πήραμε, συνεχίζουμε, είναι μαθήματα αυτά και πιστεύω να πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Και ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα. Το βλέπετε καλύτερο, μιας και έχουμε πολλές ομάδες Β' με νεαρά παιδιά? Κοιτάξτε, για μένα είναι καλύτερα σίγουρα. Δηλαδή από πέρσι, γιατί εγώ πέρσι ήμουν στη Γάμα μόνο και φέτος είναι καλύτερο από το περσινό πρωτάθλημα. Οι ομάδες Β' είναι καλό που υπάρχουν, είναι ρυθμιστές στο πρωτάθλημα. Γιατί μπορούν και δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, κόβουν βαθμούς, είναι νεαρά παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε στην πρώτη ομάδα, άρα τρέχουν, έχουν ένα κίνητρο. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και πιστεύω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί θα είμαστε 6 ομάδες τουλάχιστον που θα διεκδικούμε για να πάρουμε τις 2 θέσεις ανώδου. Και κάτι τελευταίο, είναι στόχος φέτος να ανέβει ο Πρωτέας, μιας και πέρσι τα καταφέρατε λόγω εξωτερικών παραγόντων? Κοιτάξτε, είμαστε Πρωτέας. Ο Πρωτέας δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο, δεν μπορεί ο Πρωτέας να είναι στη γάμα κατηγορία. Πέσαμε κακώς τότε με τον νόμο Αβγενάκη. Πιστεύω ότι η θέση του Πρωτέα είναι για πολύ ψηλότερα, για την Α κατηγορία και σίγουρα ο στόχος μας από τη στιγμή που τελειώσαμε τρίτη πέρσι, φέτος είναι να πάρουμε μία από τις 2 προνομιούχες θέσεις που να ανέβουμε κατηγορία και να είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναγίνει όπως το περσινό.